Συμμετρική αυτή άσκηση εδώ με την προηγούμενη. Μου λέει αλφα, στην J, C, στην K με I, συν K να είναι μικρότερο από το J. Οπότε πρώτο ερώτημα να αποδείξουμε ότι η γλώσσα δεν είναι κανονική. Πάμε για το λήμα της άντλησης. Εδώ βέβαια εντοπίζουμε καταρχάς τους εκθέτες, έτσι. Δηλαδή προσθέτει το I και προσθέτει και τον εκθέτη του C. Τα προσθέτει αυτά τα δυο και πρέπει το άθροισμά τους να είναι μικρότερο από τον εκθέτη του Β. Άρα λοιπόν η ιδιότητα πρακτικά είναι της γλώσσας ότι έχω τα α και τα β και τα σ σε μια σειρά, τη σειρά με την οποία τη βλέπουμε εδώ πέρα, και βεβαίως τα β πρέπει να είναι αυστηρά περισσότερα και πάλι έτσι από τα α και τα σ μαζί. Οπότε πάμε για λήμα άντλησης. Πρώτη μου δουλειά να διαλέξω μια συμβολοσειρά που ανήκει στη γλώσσα με τις γνωστές ιδιότητες. Πάω και βάζω τώρα τα α να είναι π, έτσι. Πάω και βάζω μετά τα σ να είναι 2π. Και πρέπει το άθροισμα των α και των σ μαζί να είναι μικρότερο από τα β τα οποία θα βάλω. Οπότε α και σ μαζί αυτή τη στιγμή είναι 3π. Άρα λοιπόν αυτά θα τα βάλω να είναι οριακά παραπάνω, όπως έχουμε πει. Θα τα βάλω να είναι λοιπόν 3π συν 1. Έτσι. Οπότε ειδού μια συμβολοσειρά κατάλληλη. Όταν λέμε οριακά, πρέπει να είναι οριακά πραγματικά, ιδίως για αυτές τις γλώσσες που μιλάμε εδώ, τα μικρότερα, τα μεγαλύτερα, τα μικρότερα κτλ. Οπότε διαλέξαμε την κατάλληλη συμβολοσειρά, είναι αυτή εδώ. Το μήκος της είναι π και 2π και 3π μου κάνει 6π συν το 1, προσοχή. Το μήκος λοιπόν είναι 6π συν 1. Και πάμε για το UV. Το UV περιέχεται στο πρώτο σύμβολο το οποίο το έχουμε υψώσει κατάλληλα στην B, ακριβώς για να παίζει μπάλα αυτό οι κανόνες εύκολα. Αποδόμηση του U, του V και του W τώρα. Το U είναι το πρώτο σύμβολο υψωμένο στην I. Το V είναι το πρώτο σύμβολο υψωμένο στη J, όπου το I έχουμε πει μεγαλύτερο του μηδενός, το J έχουμε πει αυστηρά μεγαλύτερο του μηδενός, το WA στην B μείον I μείον J, αφαιρώ το I και το J από τον πρώτο εκθέτη και η υπόλοιπη συμβολοσειρά ακριβώς η ίδια έχουμε πει, και το C στη 2P. Οπότε λοιπόν πάμε για μια κατάλληλη ύψος σε δύναμη, σε αυτές τις γλώσσες μικρότερα, μεγαλύτερα κτλ. Θα παίξει το ένα από τα δύο, να το ξέρεις αυτό, έτσι. Εδώ θα παίξει το τετράγωνο. Υψώνοντας το τετράγωνο έχω ότι προστίθενται εμφανίσεις του πρώτου συμβόλου, πες συν J λοιπόν στον πρώτο εκθέτη, συν J στον πρώτο εκθέτη, και η συμβολοσειρά η οποία προκύπτει θα έχει αυτή τη μορφή, αυτή είναι η μορφή της νέας συμβολοσειράς. Και βεβαίως αυτή δεν ανοίξει τη γλώσσα, γιατί αν πάω και προσθέσω τα α και τα σ μαζί, είναι π και 2π, 3π, συν το j όμως, αυτό χαλάει τη σούπα, και το β είναι 3π συν 1, και το j αφού είναι αυστηρά μεγαλύτερο του μηδενός, έχω πλέον την άρνηση της ιδιότητας της γλώσσας, όπως έχουμε πει. Στο λήμα της άντλησης αρνούμε την ιδιότητα της γλώσσας, πρέπει να μην ισχύει πια ότι το I συν K είναι μικρότερο του J. Πράγματι λοιπόν, αυτό το οποίο σημειώνω, τα α και τα σ μαζί δεν είναι πλέον λιγότερα, όπως λέει η γλώσσα, δεν είναι λιγότερα από τα B. Τα α και τα σ λοιπόν δεν είναι λιγότερα από τα B. Οπότε πάει το λήμα της άντλησης, εύκολο το λήμα της άντλησης βέβαια αν σεβαστούμε τους εμπειρικούς κανόνες, τους ξαναλέω, πρώτο σύμβολο στην B, μην το ξεχάσεις αυτό, και επίσης τα σύμβολα να είναι οριακά στη γλώσσα, οριακά. Οπότε είχα μικρότερο, κατά ένα το έβαλα να είναι μικρότερο τα α και τα σ από τα β. Πάμε για γραμματική χωρίς συφραζόμενα. Όπως έχουμε πει εδώ πέρα, για να φτιάξουμε τη γραμματική θα πρέπει να πατήσουμε πάνω στην ισότητα. Οπότε καταργώ την ανισότητα και την κάνω ισότητα. Δηλαδή θέλω το I συν K να είναι ίσο με το J. Άρα λοιπόν μιλάω για τη γλώσσα α στη γ, β στη J, σ στη K, με τα α και τα σ να είναι ίσα με τα σ. Οπότε αντικαθιστώ το J με το I συν K, όπως έχουμε πει, και έχω τη μορφή της συμβολοσειράς α στη β, το β να είναι στη γ συν K λοιπόν εδώ, και το σ να είναι στην K. Εδώ θα σπάσουμε τους εκθέτες για να φτιαχτούν τα σχηματάκια τα αποδοτικά, τα οποία θα με οδηγήσουν άμεσα στη γραμματική. Αυτά με αυτά και αυτά με αυτά. Οπότε λοιπόν έχουμε στα χέρια μας τώρα τη γραμματική. Βλέπουμε ότι είναι παράθεση δύο πραγμάτων, όπου το χ θα μου δώσει τα ίσα α με β, δηλαδή α χ β ωρ ε, και το ψ θα μου δώσει τα ίσα β με σ, β ψ σ λοιπόν, ωρ ε είναι ο σωστός κανόνας. Τώρα όπως καταλαβαίνεις, αυτό το οποίο πρέπει να ενσωματώσεις με κάποιο τρόπο εδώ πέρα είναι να έχεις και παραπάνω β. Αυτό μπορείς να το κάνεις με πολλούς τρόπους. Ένας από τους τρόπους που υπάρχει είναι να πας εδώ ανάμεσα σε αυτόν εδώ τον κενό χώρο που βλέπεις και να πας να βάλεις μερικά β επιπλέον. Οπότε να το σπάσω σε μια παράθεση τριών πραγμάτων, θα έλεγε κάποιος, όπου το Z τώρα με τη σειρά του θα μου δώσει τουλάχιστον ένα β.
Οπότε η απάντηση η οριστική όσον αφορά το ερώτημα 2, πατήσαμε πάνω στην ισότητα, φτιάξαμε τον κανόνα της παράθεσης και μετά σκεφτήκαμε πώς θα ενσωματώσουμε τα παραπάνω β. Είναι λοιπόν ότι το S θα μου δίνει το χ, όπου το χ, παράθεση τριών πραγμάτων έφτιαξα λοιπόν εδώ, για να διαχειριστώ την ιδιότητα της γλώσσας, το χ μου δίνει α, χ, β, ω, ε, το z μου δίνει αυτό το τουλάχιστον ένα β που λέγαμε, άρα β, z, or, β, και μετά το ψ τέλος θα μου δίνει το β, ψ, σε, or, ε. Αυτή είναι μία γραμματική χωρίς φραζόμενα. Μπορούσαμε να την κάνουμε και με άλλους τρόπους, λέει θα μπορούσε ας πούμε μετά από το χ να βάζει σε άλλο ένα κανόνα που σου βάζει έξτρα β. Έτσι υπάρχουν παραλλαγές αρκετές εδώ. Σίγουρα όμως πρέπει να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον ένα β, άρα ο κανόνας z που βλέπεις εδώ κάπως θα πρέπει σίγουρα να τον έχει εμφανίσει. Πάμε να κάνουμε το ερώτημα 4 τώρα. Το ερώτημα 4 είναι το μη δετερμινιστικό αυτόματο στίβα, το οποίο όπως έχουμε πει είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί προσομοιώνει τη λειτουργία της γραμματικής χωρίς φραζόμενα. Τρεις καταστάσεις έχω, την Q0, την Q1 και την Q2. Η πρώτη μετάβαση στάνταρ, εZ0, SZ0, πάει και προσθέτει το S στη στίβα. Η δεύτερη μετάβαση επίσης στάνταρ, εZ0, Z0. Ανακύκλωση στο Q1, ανακύκλωση στο Q1. Πάνω κανόνες για τη γραμματική, αναλυτικά με ε από την είσοδο, ε,S δίνει χ,Z,Ψ ο πρώτος κανόνας. Αναλυτικά οι κανόνες λοιπόν χωρίς το OR. Ε,χ δίνει αχβ, ε,χ δίνει ε, και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο για τους υπόλοιπους κανόνες. Ε,z δίνει βz. Επόμενος κανόνας ε,z δίνει β, όλους τους κανόνες. Εδώ η γραμματική μου έχει συνολικά 7 κανόνες, άρα 7 τέτοιες μεταβάσεις πρέπει να έχει πάνω ανακύκλωση. Ε,ψ δίνει βψ σε. Και τελευταίος κανόνας ε,ψ δίνει ε. Αυτά σχετικά με το μη δετερμινιστικό αυτόματο στίβας για την προσομοίωση των μεταβάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν σε κανόνες γραμματικής. Κάτω, ένας κανόνας για κάθε σύμβολο του αλφαβήτου. Εδώ παίζω με α, με β και με σ, άρα α δίνει ε, β, β δίνει ε και σ, σ δίνει ε. Αυτά για το ερώτημα 4. Πάμε τώρα στο ερώτημα 3 που είναι και το πιο δύσκολο. Είναι να φτιάξω το δετερμινιστικό αυτόματο στίβας. Πρόχειρο εδώ πάντως το δετερμινιστικό, να φτιάξουμε ένα θετικό παράδειγμα και να το προσομοιώσουμε και να δούμε πώς δουλεύει για το θετικό παράδειγμα. Οπότε πάω και βάζω 3α, έτσι, πάω και βάζω τα β, τώρα θα βάλω και 2σε στην άκρη, έτσι, να έχει και α και σ, να είναι γενικό το παράδειγμα, το αρχικό που φτιάχνω, και θα πάω να βάλω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 β, για να είναι τα β σίγουρα παραπάνω. Οπότε θετικό παράδειγμα προσομοιώνω, ξαναλέω εδώ πέρα. Πράγματι, στη συμβολοσυρά που έχω φτιάξει, έχω βάλει 3 και 2, 5 α και β, ενώ τα β τα οποία έχω βάλει είναι παραπάνω, είναι 7. Οπότε πρέπει να ταιριάξω τα α με τα β και πρέπει να ταιριάξω και β με σ. Συνεπώς, διαβάζω τα α αρχικά και θα βάλω στη στίβα β. Διαβάζω α και βάζω στη στίβα β. Οπότε, πρώτο βήμα το οποίο κάνω, γράφουμε τον αλγόριθμο εδώ, έτσι, ο αλγόριθμος διαχείρισης της στίβας πρέπει να γραφτεί αναλυτικά. Για κάθε α που διαβάζω, σημειώνουμε, βάζω ένα β στη στίβα. Τώρα, από τη στιγμή που έχω κάνει αυτή τη δουλειά, στη συνέχεια ο υποβολέας θα αρχίσει να λέει τα β. Οπότε λοιπόν, τώρα που αρχίζει και λέει τα β, με κάθε β το οποίο θα διαβάζω, θα σβήνω και ένα β από τη στίβα και δείτε ότι με αυτό εδώ, με αυτήν εδώ την τεχνική, θα έχω εξακριβώσει ότι τα α που μου έχει πει είναι ακριβώς ίσα με κάποια από τα β τα οποία ακολουθούν. Οπότε για κάθε β που διαβάζω σημειώνω, για κάθε β που διαβάζω αφαιρώ ένα β από τη στίβα. Αφαιρώ λοιπόν ένα β από τη στίβα. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί έως ότου η στίβα αδειάσει. Έτσι, όταν με το καλό η στίβα αδειάσει, το γράφουμε αυτό εδώ, γιατί εδώ είναι και κριτήριο να αδειάσει η στίβα, το θέλουμε αυτό, έως ότου λοιπόν η στίβα αδειάσει. Είναι κριτήριο, ξαναλέω, γιατί έχουμε τσεκάρει με τον τρόπο αυτό ότι τα α που μου είπε είναι ίσα με τα β που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Άρα τώρα η εκκρεμότητά μας είναι να ακούσουμε τα β και να τσεκάρουμε ότι τα β θα είναι παραπάνω από τα σε τα οποία θα ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν, έως ότου η στίβα αδειάσει, είναι ένα κριτήριο σημαντικό. Και τώρα έρχεται ο υποβολέας και μου λέει τα β. Οπότε λοιπόν τα β θα πάμε να τα κοπανίσουμε στη στίβα, όπως είναι και λογικό. Οπότε σημειώνω τώρα για κάθε επόμενο β. Για κάθε επόμενο β θα τα ξαναβάλω τώρα τα β στη στίβα. Για κάθε επόμενο β λοιπόν λέω βάζω ένα β στη στίβα.
Και με τον τρόπο αυτό δες ότι έχω βάλει στίβα αυτή τη στιγμή 4 β, ούτως ώστε στη συνέχεια να κάνω αντίστροφο τέριασμα με τα σε που ακολουθούν. Και πράγματι τώρα για τα σε που ακολουθούν θα σβήσω και ένα β από τη στίβα. Συνεπώς σημειώνω ότι για κάθε σε που διαβάζω αφαιρώ τώρα ένα β από τη στίβα. Για κάθε σε που διαβάζω αφαιρώ ένα β από τη στίβα. Τώρα κάνοντας αυτή τη δουλειά, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε φτάσει στο σημείο όπου στην ουσία έχουμε τελειώσει και με τα σε, οι υποβολές δεν πρόκειται να πέλα σύμβολα και το σημαντικό είναι ότι για να είμαι σε θετικό παράδειγμα πρέπει να έχουν περισσέψει μερικά β. Οπότε λοιπόν το τελευταίο βήμα είναι αφαιρώ τα β που έχουν απομείνει από τη στίβα, τα β λοιπόν που έχουν απομείνει στη στίβα. Και βέβαια εδώ το σημαντικό είναι και πρέπει να το γράψουμε και λεκτικά να φαίνεται, είναι ότι πρέπει να έχει μείνει τουλάχιστον ένα. Ότι δηλαδή πρέπει να έχει μείνει τουλάχιστον ένα. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα για αυτό εδώ το παράδειγμα. Έτσι είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη. Στην ουσία τα ταιριάσματα εξακριβώνουν ότι τα α με τα σ μαζί είναι ίσα με τα β και μετά τα β που απομένουν στη στίβα εξακριβώνουν ότι πράγματι τα β είναι και παραπάνω σε σχέση με τα α και τα σ. Οπότε πάω εδώ πέρα, είμαι στην κατάσταση Q0 και στην Q0 ξεκινάω τώρα την προσομοίωση της κατασκευής μου. Στην Q0 λοιπόν είπαμε ότι για κάθε α που διαβάζω βάζω ένα β στίβα. Αυτό γράφεται α,z δίνει βz. Πάω με το καλό τώρα στην κατάσταση Q1, όπου στην κατάσταση Q1 τώρα θα κάνουμε διαχείριση των β. Οπότε έρχεται ο υποβολέας και μου λέει β, εγώ σβήνω β από τη στίβα όπως περιγράψαμε στο δεύτερο bullet. Όπως έχουμε πει, κάθε bullet είναι και μία κατάσταση, έτσι. Οπότε κάνω την ίδια δουλειά για κάθε επόμενο β και αυτή η δουλειά συνεχίζεται, όπως καταλαβαίνεις, έως ότου η στίβα αδειάσει. Πώς θα καταλάβω ότι η στίβα έχει αδειάσει? Έχω τη μετάβαση με το Z0, ακούω β από την είσοδο, αλλά η στίβα έχει πάνω-πάνω το Z0. Όπως είπαμε, σε αυτή την περίπτωση θα το βάζω το β στίβα, άρα λοιπόν β,z0 δίνει βz0. Πάω στην Q2 τώρα και για κάθε επόμενο β το βάζω στίβα, είπαμε. Συνεπώς βz δίνει βz, δες τρίτο bullet, είμαι, έχω φτιάξει 3 καταστάσεις και τώρα ο υποβολέας θα έρθει να μου πει τα σε. Συνεπώς μου λέει σε ο υποβολέας και όπως είπαμε σβήνω β από τη στίβα, το γράφω σ,b δίνει ε. Πάω στην κατάσταση Q3, όπου στην κατάσταση Q3 κάνω ακριβώς τα ίδια πράγματα, δηλαδή για τα επόμενα σεπ τα οποία διαβάζω θα σβήνω και ένα β από τη στίβα και εδώ με το καλό η στίβα θα αδειάσει, έτσι. Η στίβα, όχι, ο υποβολέας θα σταματήσει να λέει σύμβολα και η στίβα θα έχει μερικά β ακόμη. Οπότε χωρίς να μου πει κάτι πλέον η υποβολέας, έτσι, και εφόσον η στίβα έχει πάνω πάνω το β, αυτό που θα κάνω είναι ότι θα σβήσω αυτό το περιττό β και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο στην κατάσταση Q4, όπου θα επαναλάβω σβήνοντας τα επιπλέον β τα οποία έχει η στίβα. Όταν με το καλό θα πάω στην τελική κατάσταση τώρα, η οποία κατάσταση είναι η Q5, στην Q5 θα πάω από την Q4 με την κίνηση αποδοχής. Την κίνηση αποδοχής, ε,z0 δίνει z0. Τώρα, αυτή είναι η γενική περίπτωση, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε τώρα με τις ειδικές περιπτώσεις, τη διαχείριση των ειδικών περιπτώσεων. Όπως καταλαβαίνεις εδώ, οι ειδικές περιπτώσεις είναι να μην έχω καθόλου α. Επίσης, η ειδική περίπτωση είναι να μην έχω καθόλου σ. Οπότε γράφω λίγο τις ειδικές περιπτώσεις. Πρώτη ειδική περίπτωση που έχω, εδώ ψηλά έτσι, θα τις παρουσιάσουμε και στο γραπτό μας τις ειδικές περιπτώσεις. Για i ίσον με το 0 έχω ότι το βι σι στην k προκύπτει από τη γλώσσα και θα πρέπει το k να είναι μικρότερο από το j. Όπως καταλαβαίνεις σε αυτή την περίπτωση κατευθείαν ο υποβολέας μου λέει β και η στίβα θα είναι άδεια. Άρα η διαχείριση της ειδικής περίπτωσης αυτής είναι να πάω κατευθείαν στην κατάσταση Q2 από την Q0 και αυτό με την κίνηση βz0 δίνει βz0. Δηλαδή αν πει ο υποβολέας β κατευθείαν και είμαι στην κατάσταση Q0, τότε πάω και βάζω αυτό το β στίβα και πηγαίνω εκεί πέρα στην κατάσταση Q2, όπου στην Q2 συνεχίζω την δουλειά η οποία απαιτείται αυτή τη φορά για τα β και για τα σε. Τώρα εντελώς ανάλογη περίπτωση είναι αν το J, αν το K με τη σειρά του είναι 0, δηλαδή αν δεν έχω καθόλου σε. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι έχω, ας πούμε, μερικά α και έχω και μερικά β. Οπότε η περίπτωση αυτή είναι όπου το i βέβαια είναι μικρότερο του j. Συνεπώς πάμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει ήδη το αυτόματό μας με αυτή την κατασκευή, γιατί Q0 μου λέει ότι στην κατάσταση α, έτσι, πάω και βάζω β στη στίβα, κάνω αντίστροφο τέριασμα μετά με τα β.
Οπότε θα μου πει και μερικά βήματα επιπλέον, φτάνουμε μέχρι την Q2, τα βάζω στη στίβα και τώρα η μετάβαση η οποία απαιτείται είναι, δεν θα μας πει σε, άρα πρέπει να περάσουμε τελείως τον κλάδο ο οποίος κάνει διαχείριση των σε. Πηγαίνω λοιπόν από την κατάσταση Q2 στην κατάσταση Q4 χωρίς να διαβάσω κάτι από την είσοδο. Η στίβα έχει πάνω πάνω βήτα το οποίο το σβήνω. Οπότε σβήνω με τον τρόπο αυτό τα περιτά βήτα τα οποία μου λέει ο υποβολέας. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη ειδική περίπτωση η οποία απέτησε εδώ πέρα μια διαχείριση. Και μια τελευταία ειδική περίπτωση η οποία υπάρχει είναι να μην έχω ούτε α ούτε σε, δηλαδή το i να ίσω με το k ίσω με το 0. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έχω μια συμβολοσυρά της μορφής β στη j, όπου το j είναι θετικό. Οπότε για αυτήν εδώ την ειδική περίπτωση ειδικά θα πρέπει να ακούσω τα β από τον υποβολέα και να πάω να τα βάλω στη στίβα και έπειτα να τα αφαιρέσω. Έτσι, για να δούμε τι κάνουμε ήδη. Από την Q0 πάω κατευθείαν στην κατάσταση Q2 με την κίνηση βζ0 δίνει βζ0. Και επίσης από την κατάσταση Q2 πάω κατευθείαν στην κατάσταση Q4, πηγαίνοντας και σβήνοντας τα βήτα που έχω στη στίβα. Από την Q4 είναι η μόνη μετάβαση η οποία με πηγαίνει στην τελική. Και δες ότι για να κάνω αυτή τη μετάβαση, για να πάω δηλαδή από την Q2 στην Q4 ή από την Q3 στην Q4, στην ουσία εκεί έχουμε πιάσει το γεγονός ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει μείνει ένα β' στη στίβα. Πηγαίνουμε σε αυτή τη μετάβαση μόνο αν η στίβα έχει κάποιο παραπάνω β'.